Για ακόμη μια αντιπυρική περίοδο συνεχίζεται το φιάσκο με τα αεροσκάφη Air Tractor, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για την αντιμετώπιση και της μεγάλης φωτιάς που έχει ξεσπάσει στο νέο κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με όσα είπε ο υπαρχηγό τη Πυροσβεστική, αντιστράτηγο εν αποστρατεί Ανδριανό στην Αττική ήταν σε ένα δύο αεροσκάφη τύπου Air Tractor. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η πυρκαγιά, τα αεροσκάφη αυτά ήταν ήδη στον αέρα, αλλά δεν επιχείρησαν να κατασβήσουν την πυρκαγιά και να προλάβουν την εξάπλωσή της. Ο λόγος ήταν ότι τα δύο αεροσκάφη που ήταν στον αέρα ήταν σταθερής υδροληψία, Δηλαδή, μπορούσαν να γεμίσουν νερό μόνο από το αεροδρόμιο. Για τον λόγο αυτό, λίγο αργότερα δόθηκε εντολή να απογειωθούν δύο αεροσκάφη από Αχίαλο, τα οποία είναι αμφίβια και μπορούν να πάρουν νερό από θάλασσα για αεροπυρόσβεση. Το πρόβλημα με τα συγκεκριμένα, όπως έχει αναφέρει εγκαίρως στο Pro -News -GR, είναι ότι δεν είναι κατάλληλα για πυροσβεστικά καθώς σχεδιάστηκαν μάλλον για ψεκασμούς, ενώ μεταφέρουν μόνο μέρος του νερού που μπορούν να φέρουν τα CL415 και κλάσμα του αντίστοιχου φορτίου που μπορούν να φέρουν αεροσκάφη όπως το B200 ή το Eliouston 76.